σημείο που νωρίτερα έπεσαν οι πυροβολισμοί με έναν τραυματία. Δεν έχουν περάσει ούτε 20 λεπτά από την ώρα που η γειτονιά στο Παλαιό Φάλιρο στις οδούς Έαντος και Ναϊάδων ξεσηκώθηκε από πολλαπλούς πυροβολισμούς. Πρέπει να ήταν τουλάχιστον 5 και πραγματικά μεγάλες ρηπές. Σύμφωνα με τα όσα έχουμε καταφέρει να μάθουμε και ρωτώντας και ανθρώπους που ήταν πιο κοντά στο σημείο, υπήρξε μάλλον ξεκαθάρισμα λογαριασμών με δύο ανθρώπους με κουκούλα, οι οποίοι πρέπει να επέβαιναν σε μοτοσυκλέτα, άρχισαν να πυροβολούν τον άνδρα που ήταν ο στόχος τους. Εκείνος, από ό,τι φαίνεται, πρέπει να απάντησε με ένα εννιάρι όπλο που είχε μαζί του. Καθώς ξεσηκώθηκε όλη η γειτονιά, ξεσηκώθηκε και η αστυνομία, η οποία βρίσκεται στην αρχή της οδού Έαντος. Όπως και να έχει, πρέπει επειδή πέσαν πολλοί πυροβολισμοί... Με συγχωρείς για τη διακοπή, Κωνσταντίνε, αλλά εμείς παρακολουθούμε αυτή την ώρα πλάνα. Αμέσως μετά, αφότου έπεσαν οι πυροβολισμοί από το σημείο όπου τραυματίστηκε ο άνδρας, όπως μας περιγράφεις, ο οποίος έχει ήδη διακομιστεί στο... έχει έρθει δηλαδή ΕΚΑΒ, τον έχει πάρει, τον έχει πάει σε νοσοκομείο, δεν ξέρουμε σε ποιο. Ήταν όμως, όπως ξαναλέω, άμεση κινητοποίηση της αστυνομίας, διότι το αστυνομικό τμήμα απέχει μόλις 5 τετράγωνα από το σημείο. Οπότε...